Γεώργιος Γιακουμάκης. Λοιπόν, σας έκαναν τις συστάσεις ουσιαστικά οι Ολλανδοί της Φένλο. Εμείς όμως θα ξανακάνουμε τις συστάσεις, αν και δεν χρειάζονται. Μιλάμε πλέον και για έναν ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, τον Ηρακλειώτη, τον Γιώργο Γιακουμάκη, που έχουμε τη χαρά απόψε να τον έχουμε μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Και πάνω απ' όλα από το Ηράκλειο να ευχηθούμε στον Γιώργο, εκεί στην Ολλανδία που βρίσκεται, τα χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ό,τι επιθυμεί. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία, να πούμε πάνω απ' όλα, ψυχική και σωματική. Ελπίδα, αισιοδοξία, μας χρειάζεται πάρα πολύ τις μέρες που διανύουμε και κάθε ευτυχία. Και βέβαια, πριν πω οτιδήποτε, τις ευχές μας σε έναν παλέμαχο επιθετικό που πέτυχε πάρα πολλά και σπουδαία και είχα την τύχη να τον παρακολουθώ, το Μανώλη το Γιακουμάκη που γιόρταζε χθες. Ναι, γιόρταζε χθες. Είμαστε μακριά. Ίσως και η μοναδική χρονιά που κάνουμε Χριστούγεννα μακριά. Αλλά εντάξει, έτσι είναι οι συγκυρίες τώρα, έτσι είναι οι μέρες διανόμου είναι δύσκολες. Δεν μπορούσα να ταξιδέψω να είμαι στο Ηράκλειο με τους γονείς μου. Αλλά ελπίζω να είναι η πρώτη και τελευταία φορά. Αυτό να ευχηθούμε και εμείς, Γιώργο, επειδή πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Νομίζω ότι σε ακούμε και ήδη αρκετά καλά. Έχεις ξεπεράσει ουσιαστικά το πρόβλημα του τραυματισμού από το τελευταίο παιχνίδι που στάθηκες λίγο άτυχος. Με την Φέγενορντ. Με την Φέγενορντ, ναι. Πριν δύο εβδομάδες είχα ένα τραυματισμό στον Αφιένα από ένα χτύπημα. Ευτυχώς, αν και αρχικά φοβήθηκα αρκετά. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι. Και έτσι αγωνίστηκα και στο τελευταίο παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα με την Αϊτόπιν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, νομίζουμε ότι δεν θα το πούμε πρώτοι εμείς. Φαίνεται να έχεις βρει έναν μικρό ποδοσφαιρικό παράδεισο εκεί στην Ολλανδία. Μια χώρα που έχουν παράδοση οι Έλληνες και ειδικά οι Κρητικοί. Μην ξεχνάμε τι έκανε ο Νίκος Μαχλάς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σε βλέπουμε σε αυτή την ομάδα ουσιαστικά να κάνεις τη διαφορά και να έχεις πετύχει πάρα πολλά και όμορφα γκολ. Και επίτρεψέ μου να πω ότι δεν είναι μόνο ο αριθμός των τερμάτων, είναι και η δυσκολία, ο βαθμός δυσκολίας στα περισσότερα γκολ που έχεις πετύχει είναι και ιδιαίτερα δύσκολα σε εκτέλεση. Εντάξει, καταρχάς να πω ότι όντως βρήκα την νυχτάκι μου στην ομάδα του Φένλο. Είμαι ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να, μέσω της ομάδας αυτής να βρω ξανά τον εαυτό μου και να πετύχω αρκετά τέρματα. Κάποια είναι πιο εύκολα, κάποια πιο δύσκολα, δεν έχει σημασία αυτό. Το θετικό είναι ότι έχω σκοράρει αρκετά τέρματα μέχρι στιγμής. Έχω την υγεία μου, είχε έρθει και κλείσει με τεχνική. Νομίζω ότι το 20 γενικότερα σε όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά λόγω του COVID, αλλά νομίζω επαγγελματικά σε μένα πήγε αρκετά καλά. Mm-hmm. Και είναι χαρά όταν υπάρχει ένας κριτικός στο εξωτερικό να διαφημίζει την Κρήτη και το Ηράκλειο και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη χαρά. Νομίζω το καταλαβαίνεις αυτό, το νιώθεις έστω και αν είσαι μακριά. Η εθνική ομάδα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μπορώ να πω ένα-ένα τα όνειρά σου γίνονται πραγματικότητα. Πήρες πρωτάθλημα στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, πήγες στο εξωτερικό, ήρθε η εθνική ομάδα. Νομίζω, Γιώργο, αυτά ονειρεύεται ένα παιδί όταν ξεκινάει να παίζει μπάλα. Σαφώς. Τα όνειρα που είχα από μικρό παιδί έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα έλεγα. Με μεγαλύτερο όνειρο, να θα έλεγα, ήταν η συμμετοχή μου στην Εθνική Ελλάδα, μια κλήση μου στην Εθνική Ελλάδα, στην Εθνική Ανδρών. Εντάξει, το σημαντικό είναι να παραμείνω υγιής, να μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να ξαναφέρουμε τις επιτυχίες στην Εθνική Ομάδα, κάτι που χρειαζόμαστε όλος ο ελληνικός λαός, νομίζω. Μας έχει λείψει πολύ και ελπίζω να το καταφέρουμε αρχής γενομένης από το Μάρτιο, ξεκινώντας τα προγραμματικά για το Μουντιάλ. Τι να πω, ελπίζω να έχουμε πολλές επιτυχίες από εκεί πέρα. Mm-hmm. Ελπίζεις ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να πάμε και στο Μουντιάλ, παρόλο που είναι τα εμπόδια υψηλά, η Ισπανία από τη μια, η Σουηδία που δεν ξέρουμε αν έχει τον Ιμπραήμοβιτς από την άλλη. Εντάξει, νομίζω ότι η Ισπανία σίγουρα είναι ένα μεγαθύριο, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε, νομίζω, στα ίσια θα προσπαθήσουμε, γιατί δεν μας παίρνει να φοβηθούμε μια τέτοια ομάδα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα ίσια ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι καλό. Από εκεί και πέρα, με καμία άλλη ομάδα δεν νομίζω ότι είναι εύκολη.
ακόμα και το Κόσοβο, αν δούμε, στο Nations League ήταν κάποια παιχνίδια πάρα πολύ καλά. Οπότε, ακόμα και η Σουηδία, May χωρίς τον Ιμπραήμοβιτς, είναι μια ομάδα αρκετά καλή. Θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά και να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον κάθε αγώνα που θα αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα. Έτσι. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι αισιόδοξο. Πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες αισιόδοξοι και να στηρίξουμε αυτή την καινούργια προσπάθεια που γίνεται με την εθνική. Νομίζω ότι αρχίζει και υπάρχουν κάποια καλά σημάδια. Αρχίζουμε να γινόμαστε σιγά σιγά ξανά οικογένεια, που είναι το νούμερο, είναι η βάση νομίζω σε μια εθνική ομάδα και από εκεί και πέρα ξεκινάς. Νομίζω ότι αρχίζουμε και σιγά σιγά μπορούμε να παίζουμε ένας για τον άλλο, γινόμαστε μια ομάδα. Mm-hmm. Γιώργο, πρόσφατα από την ομάδα σου διαβάσαμε ότι υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που λένε ότι τον Γιώργο τον Γιακουμάκη θέλουμε να τον κρατήσουμε, να σωθούμε και μετά να δούμε το ενδεχόμενο πώλησης. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Γνωρίζουμε ότι ο ποδοσφαιριστής θέλει να είναι συγκεντρωμένος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν υπάρχει αυτή η έντονη μεταγραφολογία, είναι κάτι που πολλές φορές εντάξει, μπορεί να επηρεάσει και την απόδοση. Ακούγονται πολλά για σένα ήδη. Εντάξει, θα με επηρέαζε αν ήμουν. Είναι βέβαια για καλό. Αν ήμουν 18 χρονών, θα με επηρέαζε όταν είχε γίνει τότε τα 22 με την ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι έχω περάσει αρκετά στο ποδόσφαιρο πλέον, καλά και κακά. Οπότε πράγματα που τα έχω ξαναζήσει, ευτυχώς δεν τα αφήνω να με επηρεάζουν. Είναι καλό το ό,τι ακούγεται για εμένα, για την όποια μεταγραφολογία. Θα δούμε. Προς το παρόν, εντάξει, σίγουρα ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας θα κοιτάξει να σωθεί η ομάδα, διότι αυτή τη στιγμή βαθμολογικά δεν είμαστε. Δεν έχουμε τους ιδανικούς βαθμούς που θα θέλαμε να έχουμε για τον πρώτο γύρο. Οπότε θεωρώ ότι. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρουμε. Ξεκινάμε μια μεταγραφική περίοδος. Ούτε η ομάδα η ίδια νομίζω ότι μπορεί να έρθει μια πρόταση και να την ικανοποιεί οικονομικά αρκετά και να το δεχτεί. Mm-hmm. Θα δείξει. Προς το παρόν σκέφτομαι τι θέλω και ο μόνος μου στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Υποθετικά όμως, ίσως μια πρόταση από καλή ομάδα της Ολλανδίας, από μεγάλο όνομα στην Ολλανδία, με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα αυτό σου ταιριάζει, υποθετικά πάντα θα ήταν κάτι ευχάριστο. Θα ήταν οποιαδήποτε καλή ομάδα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή καλή χώρα ευχάριστο να με θέλει στο ρόστερ της, ειδικά από το Γενάρη. Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί και να. Θα κοιτάξουμε τι είναι και ιδανικό για εμένα, για ποδοσφαιρικά τι είναι ιδανικό για εμένα. Θέλω να κάνω ένα πολύ προσεκτικό βήμα στην καριέρα μου. Είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για εμένα. Θέλω να εκμεταλλευτώ την καλή χρονιά που κάνω, αλλά να έχει και διάρκεια να υπάρχει συνέχεια. Mm-hmm. Γιώργο, τώρα μέσα στην Ελλάδα σίγουρα υπάρχουν ομάδες που σε ενδιαφέρουν. Οπωσδήποτε σε ενδιαφέρει, το γνωρίζουμε αυτό, και η παρουσία του Όφη. Άλλωστε και μικρός είχες πει ότι θέλεις να παίξεις στον Όφη. Και σίγουρα για τον Όφη ακούγονται πολύ καλά σχόλια σε όλη την Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, και εντός γηπέδου για όσα κάνει και εκτός γηπέδου. Ναι, σίγουρα. Ο Όφη είναι μια ομάδα, η ομάδα μου θα έλεγα, διότι μεγάλωσα από παιδάκι, από μωρό παιδί. Με τον πατέρα μου πηγαίναμε συνεχώς στο γήπεδο όποτε μπορούσαμε, αρκετά συχνά θα έλεγα. Είχα ένα όνειρο, έτσι από τα πρώτα μου όνειρα ήταν να γίνω επαγγελματίας και να μπορέσω να αγωνιστώ με τη φανέλα του Όφη. Και είναι άλλο ένα κατόρθωμα που κατάφερα για μένα, ήταν ένα όνειρο για εκείνο. Όσον αφορά την ομάδα, νομίζω ότι έχουν αναλάβει τα τελευταία 2 χρόνια άνθρωποι πολύ αξιόλογοι. Άνθρωποι οι οποίοι εμπνέουν εμπιστοσύνη και σεβασμό με τις πράξεις τους πρώτα-πρώτα εξαγωνιστικά. Και νομίζω ότι η Όφη είναι σε πολύ καλά χέρια. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ιστορική, έχει ένα πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό κόσμο πίσω της. Έχει μια φανέλα αρκετά βαριά και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ, πολύ καλά για τον Όφη. Ελπίζω να παραμείνει σε ευρωπαϊκές πορείες, να επανέλθει και να μείνει σε ευρωπαϊκές πορείες. Είναι κάτι το οποίο το αξίζει και νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την ομάδα θα κάνουν τα πάντα γι' αυτό.
Και δύο τελευταία σύντομα ερωτήματα, Γιώργο. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο. Στην ΑΕΚ επέστρεψε προπονητής ο Μανώλο Χιμένεθ, με τον οποίο συνεργαστήκατε και πανηγυρίσατε μαζί τον τίτλο το 2018. Ναι, το διάβασα. Πιστεύω ότι ίσως αυτή τη στιγμή, με την κρίση που περνάει η ομάδα αγωνιστικά, να είναι η καλύτερη λύση. Σε ένα διάστημα το οποίο είναι μέσα στη χρονιά, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια δουλειάς. Χρειάζεται κάτι άμεσα για να βελτιωθεί η εικόνα της ομάδας και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη επιλογή για να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας και να σηματεύσει ουσιαστικά τα πράγματα, τα αρνητικά, όσα αρνητικά έχουν γίνει στο αγωνιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Εμείς όσο μιλούσες βλέπαμε και τον γκολ από το Καραϊσκάκη που συμπάδευσε εκείνο το τίτλο της ΑΕΚ το 2018, αλλά δεν θα μπορούσα, κλείνοντας, να μην σου ζητήσω και ένα σχόλιο για την ομάδα που αγωνίστηκε ο πατέρας ο Μανώλης ο Γιακουμάκης και εσύ ξεκίνησες από την Ακαδημία της. Είσαι παιδί που ξεκίνησε ποδοσφαιρικά στο Ατσαλένιο και τον ΠΟΑ. Και ο ΠΟΑ, άσχετα πως τώρα δεν αγωνίζεται, δεν υπάρχει δράση στην Τρίτη Εθνική, είναι πάντα μια ομάδα που ακούγεται για πολύ καλό, για πολύ καλούς λόγους. Ναι, βέβαια. Ο ΠΟΑ, αρχικά, εγώ είχα εκπλαγεί ιδιαίτερα όταν ανέφερα το όνομα Ατσαλένιο στην Αθήνα ή οπουδήποτε πήγα εκτός Κρήτης και το ήξεραν. Οπότε ο ΠΟΑ έχει φτιάξει ήδη το όνομά του. Είναι μια ομάδα ιστορική, είναι 70 χρόνια ιστορία, η ιστορία της ομάδας. Έτσι. Έχει φοβερές ακαδημίες, είναι μια μηχανή παραγωγής ταλέντων από τις μεγαλύτερες, από τις καλύτερες στην Κρήτη, ίσως και στην Ελλάδα, και είμαι τυχερός που μεγάλωσα ποδοσφαιρικά στον ΠΟΑ. Είναι μια ομάδα η οποία πάντα το έκανε αυτό και νομίζω ότι πάντα θα το κάνει, αυτό είναι ο στόχος της. Και ο σκοπός ύπαρξής της, νομίζω ότι θα συνεχίσει να βγάζει αρκετά ταλέντα, να προωθεί παίκτες στην πρώτη ομάδα και από εκεί να παίρνουμε τα γραφή για επαγγελματικά, για μεγάλα επαγγελματικά σωματεία. Μάλιστα. Γιώργο Γιακουμάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη από την Ολλανδία, όπου βρίσκεσαι αυτές τις ημέρες και εσύ είχες τη δυνατότητα έστω λίγο εκεί να χαλαρώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και μέσα στο 2021 και άλλα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και εντάξει, τα υπόλοιπα, ό,τι θέλει ο Θεός, τα υπόλοιπα θα τα φέρει. Σε ευχαριστούμε και πάλι και χρόνια πολλά.